Μερικά χιλιόμετρα μακριά από το γραφικό Ρέθυμνο βρίσκεται το χωριό Κυριάννα. Εκεί, σε μια τοποθεσία με απεριόριστη θέα στο κρητικό πέλαγος, μέσα στη φύση, περιτριγυρισμένο από ελαιώνες, λειτουργεί το νηπιαγωγείο του χωριού. Ένα σχολείο που έχει καταφέρει οι μαθητές του να το θεωρούν δεύτερο σπίτι τους. Εξού και το όνομα Σπιτοσχολείο. Συναντήσαμε τις εκπαιδευτικούς του σχολείου, οι οποίες μας εξηγούν πώς η διαφορετική προσέγγιση που ακολουθούν συνδυάζεται με το αναλυτικό πρόγραμμα, ταυτόχρονα όμως προσφέρει στα παιδιά μοναδικά βιώματα που σίγουρα θα μείνουν χαραγμένα στη μνήμη τους για μια ολόκληρη ζωή. Καλώς ορίσατε! Καλώς σας βρήκαμε, Μαρία! Καλό μεσημέρι! Καλό μεσημέρι! Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε εδώ πέρα. Είμαι πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι σε αυτό το σχολείο, στην Κυριάννα, εδώ στο Ρέθυμνο. Ένα σχολείο, ένα νηπιαγωγείο πολύ διαφορετικό από τα υπόλοιπα και ήδη νομίζω κάποιος μπαίνοντας μέσα στο χώρο αντιλαμβάνεται ότι το σχολείο αυτό είναι μοναδικό. Τι είδατε? Είδα. Είδα πολλά πράγματα που μου έκαναν εντύπωση. Ένα από αυτά ήταν όμως οι κρεμασμένες γαλώσεις των παιδιών και τα διάβροχά τους και πραγματικά αναρωτήθηκα πώς θα χρησιμοποιείτε αυτά τα δύο πράγματα. Εμείς εδώ πέρα βγαίνουμε παντός καιρού. Είμαστε παντός καιρού έξω. Μας αρέσει πάρα πολύ το έξω και το βιωματικό και στα διαλύματα και όλα αυτά. Οπότε βάζουμε γαλοτσάκια, ό,τι καιρό και να κάνει, βάζουμε αδευροχάκια και βγαίνουμε έξω. Βλέπω η τάξη έχει στρωμένα χαλιά. Ναι, έχει χαλιά. Δεν μπαίνουμε με τα παπούτσια, είμαστε με παντοφλάκια και καλτσούλες, εδώ απ' έξω τα έχουμε, τα βάζουν σειρά, οπότε είναι και αυτό ακόμα μέσα στη διαδικασία της ανάπτυξης του παιδιού. Μέσα στην τάξη μπαίνουμε με τα παντοφλάκια μας για να έχουμε το χώρο μας καθαρό και νιώθουμε πιο σπιτοσχολείο, έτσι είναι το άλλο όνομα του σχολείου μας, πιο σπίτι το σχολείο μας, γι' αυτό και λέγεται σπιτοσχολείο. Παρατηρώ εδώ ότι όλα τα πράγματα στην τάξη σας αποτελούνται από φυσικά υλικά. Αυτό συμβαίνει για κάποιο συγκεκριμένο λόγο, είναι μια φιλοσοφία του σχολείου να έχει μόνο φυσικά υλικά η τάξη. Εμείς δεν έχουμε καθόλου πλαστικά. Όλα που χρειαζόμαστε, που έχουν και τα υπόλοιπα σχολεία, τα έχουμε και εμείς όμως, είναι όλα φτιαγμένα από φυσικά υλικά και είναι τα περισσότερα από αυτά φτιαγμένα από τους γονείς, δηλαδή μαζί με τους γονείς, σε συνεργασία με τους γονείς. Το οικοδομικό μας υλικό που με αυτό φτιάχνουν τα παιδιά, χτίζουν πύργους και αυτά που στα άλλα σχολεία είναι πλαστικά, εδώ έχουμε το ξύλο, τάβλες που τις οποίες έχουν οι γονείς έχουν εξίσει και είναι καλές, δηλαδή δεν έχουν ακίδες για τα παιδιά, γιατί θεωρούμε αυτό ότι τα πλαστικά δεν χρειάζονται. Υπάρχει κάτι που να έχουν φέρει τα παιδιά και έχοντας έτσι αυτή τη φιλοσοφία το σχολείο του να ανακυκλώνει πράγματα και είτε πράγματα τα οποία μπορεί να φαίνονται άχρηστα σε όλους τους υπόλοιπους, να έχει έρθει ένα παιδί και να πει «Κυρία, βρήκα κάτι, αυτό τι μπορούμε να το κάνουμε». Ναι, μας έχουν φέρει κάτι καρούλια, ένα εδώ με από καλώδια, τα οποία τα παιδιά το έχουν φτιάξει τώρα και το κάνουν από τραπεζάκι, καθισματάκι, καρεκλάκι, ακόμα και σαν ρόλεϊ και τραβάνε τα χεράκια τους που τα βοηθάει να δυναμώνουν στα χέρια. There ain't no gold in this river that I've been washing my hands in forever. I know that. Κατά πόσο αυτή η διαφορετική προσέγγιση που μπορεί να έχετε στην ημέρα σας, στην ημέρα εδώ, την καθημερινότητά σας, τη ρουτίνα αυτή του σχολείου, κατά πόσο έρχεται σε αντίθεση με το αναλυτικό πρόγραμμα ή σε σύγκρουση ή αν έχετε βρει έτσι έναν τρόπο να το ομαλοποιήσετε και να μπορέσετε να συμβαδίσετε με το αναλυτικό πρόγραμμα των υπόλοιπων δημόσιων νηπιαγωγείων, γιατί ξέρουμε ότι το αναλυτικό πρόγραμμα λίγο σε πιέζει κάποιες φορές. Φυσικά και ακολουθούμε πιστά το αναλυτικό πρόγραμμα, δηλαδή ακόμα και σήμερα, για παράδειγμα, πήραμε τα παιδιά και πήγαμε στο Περβόλι που έχουμε φυτέψει, που κάνα φυσικό περιβάλλον, έτσι, δηλαδή είδαμε τι συμβαίνει στο φυτό. Όμως μαζί με αυτό κάνουμε διαθεματική προσέγγιση καταρχήν, γιατί μέσα από το Περβόλι είδαμε τα φύλλα των φυτών, μετρήσαμε πόσο εκατοστά είναι, το γράψαμε τον αριθμό πάνω για να το θυμόμαστε, γράψαμε την ημέρα, την ημερομηνία, οπότε και εκεί κάναμε γλώσσα. Πάντα πάμε με έναν διαφορετικό τρόπο, πιο βιωματικό θα τον έλεγα. Πιο βιωματικά είναι όλα.
διαθεματικά πάντα. Δηλαδή και τα τραγούδια μας θα τα κάνουμε και το ψωμί μας. Φτιάχνουμε το ψωμί μόνοι μας. Κάθε εβδομάδα ή όποτε τέλος πάντων μπορούμε, συνήθως τις Πέμπτες είναι η μέρα του ψωμιού. Κάνουμε τη συνταγούλα μας, φτιάχνουμε το ψωμάκι μας και στο τέλος της ημέρας τα παιδάκια μας τρώνε το ψωμί στο μεσημεριανό, τα παιδιά του ολοήμερου εδώ πέρα ή τα άλλα θα το παίρνουν μαζί τους. Το ψωμί που έχουν φτιάξει τα παιδιά τα ίδια. Τα ίδια. Έχουμε το φούρνο μας, ψήνουμε το στο ψωμάκι μας και το παίρνουν. Και εκεί, από όλα κάνεις σε μια συνταγή. Δεν κάνεις γλώσσα, ναι. Δεν κάνεις μαθηματικά για να μετρήσουμε, από όλα κάνεις. Αυτό είναι ένα πιο βιωματικό σχολείο. Δεν έχουμε μαγαζάκι με ψεύτικα πλαστικά φρούτα, όμως έχουμε τα αληθινά φρούτα του φθινοπόρου της κάθε εποχής. Τώρα φυτέψαμε ροδιές, μανταρινιές, μπανανιές, έχουμε φράουλες, έχουμε τα δικά μας. Τα παράγουμε, βλέπουμε πόσο μεγαλώνουν, τα ποτίζουμε, βλέπουμε τι χρειάζεται ένα φυτό ή ένα δεντράκι για να μεγαλώσει. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό. Μαρία, θέλω να μου πεις πριν από λίγες μέρες, εδώ στο σχολείο σας, στο χώρο, έμαθα ότι είχατε μία γιορτή. Ναι. Τι ακριβώς κάνετε σε αυτή τη γιορτή? Ήταν η γιορτή της σποράς μας. Έγινε 12 του Νοέμβρη, πριν 15 μέρες περίπου. Και σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο των Ωραίων και την κυρία Τεζάκη, Παλίκαρη, Βαρβάρα και με άλλους φορείς στην περιφέρεια κλπ. Σπήραμε το λινάρι μας, το σπόρο που θα βλέπουμε, αυτό που σας είπαμε που πήγαμε στο Περβόλι, που θα κάνουμε κλωστούλα και θα υφάνουμε φέτος αν όλα πάνε καλά. Φτιάχνετε δικό σας ψωμί. Θα φτιάξετε δικά σας υφαντά όταν το λινάρι γίνει, το κάνετε κλωστή. Και μου ανέφερες και τον ελαιόνα. Να φανταστώ ότι κάνετε και δικό σας λάδι. Όχι, λαδάκι δεν έχουμε κάνει ακόμα. Όμως μαζέψαμε ελιές και φτιάξαμε ελίτσες για να τις φάμε. Πολύ ωραία. Οπότε κάνατε και αυτό το βιωματικό. Οπότε τα παιδιά είδαν πώς είναι και να μαζεύεις ελιές και να τις φτιάχνεις μόνος σου. Ναι. Όλα αυτά βοηθάει το σχολείο πάρα πολύ. Η βιωματικότητα πάντα μένει, περνάει. Δηλαδή, ό,τι και να μάθεις, αν το βιώσεις, δεν χρειάζεται πολλά, δεν χρειάζεται πολλές κουβέντες. Αφού το ζεις εκείνη τη στιγμή, η εμπειρία μένει στη μνήμη. Γεμάτη από όμορφες εικόνες, μεταφερόμαστε στον εξωτερικό χώρο του σχολείου και εκεί συναντάμε την κυρία Δήμητρα, προϊσταμένη του νηπιαγωγείου. Τι προσέγγιση την οποία έχετε στο σχολείο σας, που θα μπορούσα σε εισαγωγικά να το πω και σαν σχολείο της φύσης, φέρνει τα παιδιά πολύ κοντά στο φυσικό περιβάλλον, έτσι. Πολύ κοντά στο να αγαπήσουν και να σέβονται έτσι. Όλα τα πλάσματα και νομίζω έτσι. Ότι αυτό είναι που κάνετε ουσιαστικά έτσι. Μέσα από όλες τις δράσεις, ναι. Έτσι δεν είναι? Εκπαιδεύουμε τα παιδιά βαθιά, με τη βαθιά έννοια, και στην αειφορία και στην οικολογία. Και είναι η ζωή μας αυτή, η ζωή μας, δηλαδή το αναλυτικό μας πρόγραμμα του Υπουργείου πλαισιώνεται από όλο αυτό. Από όλο αυτό. Τα παιδιά έρχονται σε επαφή με φυσικά υλικά, πάρα πολύ, με αυθεντικά υλικά. Όλες οι εμπειρίες τους είναι αυθεντικές, όπως και τα υλικά. Mm-hmm. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και μαθαίνουμε ότι η φύση μας προστατεύει, η φύση μας δίνει την τροφή μας και τη σεβόμαστε. Είδαμε γενικά στον πράβιο χώρο ότι έχετε κατσαρόλες και έχετε κάποιους σωλήνες. Ναι. Ως τι χρησιμεύουν αυτά τα υλικά? Για τους ήχους. Παίζουμε με τους ήχους, είναι πολύ διαφορετική ήχη και κάποιες φορές τα ίδια τα παιδιά αλλάζουν τους σωλήνες, άρα έχουμε ένα καινούριο ήχο. Έχουμε μεταλλικά, έχουμε πιο βαθιά, πιο ρηχά, τηγάνια, διαφορετικό πάχος. Βλέπετε, όλη η γνώση είναι εκεί. Όλη η γνώση είναι εκεί και η μάθηση. Στο να πειραματίζονται με πάρα πολλά υλικά. Όταν ήρθα στην Κυριάννα και επέλεξα το σχολείο αυτό, ήθελα να έρθω σε ένα χωριό για όλο αυτό που βλέπουμε μπροστά και που αναπνέουμε. Υπήρχε πολύ τσιμέντο στο μπροστινό μέρος της αυλής και με μπαλώματα από πίσω. Τα παιδιά πέφτανε, χτυπούσαν πάρα πολύ και ξεκίνησε μια διαδικασία συνεργασία με το Δήμο, το Τμήμα Παιδείας, με τον κύριο Γιωργαλή, θυμάμαι τότε τον πρώην προϊστάμενο του Τμήματος Παιδείας, να ξυλώσουμε το τσιμέντο. Και ο κύριος Γιωργαλής, να είναι καλά, πίστεψε σε αυτό, ξέρει, ήταν γνώστης, είχε ταξιδέψει πολύ στην Ευρώπη και ήταν γνώστης. Mm. Και ξυλώσαμε το τσιμέντο, εκεί υπήρχε μια μικρή αντίθεση από το χωριό,
γιατί το ξυλώνουμε, εμείς θέλουμε να ερχόμαστε εκεί και να κάνουμε διάφορα πράγματα. Χώμα, μα γιατί χώμα. Αλλά μας στήριξε πάρα πολύ το Δήμος, ξυλώθηκε και οι γονείς και φυτέθηκαν οι μουρνιές και έγινε αυτό το μονοπάτι που είδατε μπροστά. Και αυτό, ξέρετε, τα παιδιά, κάποια παιδιά σε αυτή την ηλικία φοβούνται να λασποθούν, φοβούνται να αγγίξουν το χώμα, φοβούνται αυτά τα μικρά ζωήφια, τα πλασματάκια που υπάρχουν μέσα στο χώμα. Αλλά είναι πολύ φυσικό για κάθε παιδί να βουτυχτεί στη λάσπη, να δοκιμάσει και να νιώσει ελεύθερο. Φεύγω από αυτό το χώρο πλημμυρισμένη με ένα αίσθημα γαλήνης και ηρεμίας και πεπισμένη πως η αλλαγή στην εκπαίδευση είναι εφικτή. Αρκεί να πιστέψουμε σε αυτή, γιατί τα παιδιά είναι το μέλλον και τους οφείλουμε να είναι λαμπρό.